σε πάρα πολλούς Κερκυραίους, ο κύριος Δαβέτας, καθηγητής σε Πανεπιστήμιο στη Γαλλία. Επικοινωνείται συνεχώς. Τώρα είναι στην Ελλάδα βέβαια, αλλά έχει πολύ λίγες μέρες που γύρισε από τη Γαλλία. Είστε σε καραντίνα, κύριε Δαβέτα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Ναι, είμαι σε καραντίνα, γιατί ακόμη και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα, πρέπει να προφυλαχτείς εσύ ο ίδιος, γιατί αυτή, θεωρείται ότι αυτού του είδους η ασθένεια, όπως λένε οι ειδικοί, μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και τη 14η μέρα. Ναι. Εσείς είστε λίγες μέρες που έχετε γυρίσει από Γαλλία? Είναι λίγες μέρες, πολύ λίγες μέρες. Το θέμα είναι το εξής, ότι μεταφέροντας, ερχόμενος από τη Γαλλία, σας μεταφέρω και τη μεγάλη μάχη που γίνεται εκεί, μια τρομακτική μάχη, πέρα τη μάχη εναντίον του κορονοϊού. Την εικόνα θέλουμε να μας δώσετε. Ναι, ναι, ναι. Απ' τη μία έχουμε τη μάχη εναντίον του κορονοϊού. Δηλαδή υπάρχει ένας σιωπηλός πανικός, γιατί δεν είναι κραυγαλαίος όπως εδώ, αλλά δυστυχώς υπάρχει και στη Γαλλία ο σιωπηλός πανικός. Αυτό όμως το οποίο υπάρχει είναι περισσότερο και από τον κορονοϊό, και σας το μιλάω τώρα πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Είναι η εικόνα μιας επερχόμενης καταστροφής, ολοκληρωτικής οικονομικής καταστροφής, η οποία απειλεί τη χώρα, όπως και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου μπροστά της η κρίση του 2008 είναι ψίχουλα. Διότι έχουν σταματήσει, αυτό είναι μεγάλο debate, αν δείτε την αρθρογραφία, την τεράστια, αλλά και τις συζητήσεις που γίνονται, είναι γύρω από αυτό. Ο Μακρόν, όπως πάντα, αργεί να πάρει τις αποφάσεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί ή είναι θέμα χαρακτήρα. Ο Μακρόν, λοιπόν, αργεί να πάρει τις αποφάσεις. Εδώ και πολύ καιρό ένας εκπληκτικός γιατρός, ο γιατρός Ραούλτ, ο οποίος διευθύνει το Πανεπιστημιακό Πανεπιστήμιο της Μασαλίας και είναι από τους ανθρώπους που είναι νομπελίσιμος πολλές φορές, κορυφαία μορφή παγκόσμια, είπε ότι αν συνεχιστεί αυτός ο εγκλεισμός, το μένουμε σπίτι, οδηγείται σε εγκλεισμό και οδηγούμαστε σε κατάρρευση της οικονομίας, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ γρήγορα όχι κίτρινα γυλαίκα αλλά ματωμένα γυλαίκα σε όλη τη χώρα. Θα ξεσηκώσει όλος ο κόσμος, θα έχουμε ψυχολογικά, θα έχουμε αυτοκτονίες, θα έχουμε εξηγήσεις. Θα γίνει χαμός. Άρα, του λένε τι προτείνεις. Προτείνω χλωροκίνη, το φάρμακο το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και 70 χρόνια στην κλινική μου για άλλους λόγους, για άλλα νοσία, αλλά που είδα από τις πρώτες εμπειρικές μου γνώσεις ότι μετράει και πράγματι πάνω από 1000. Ναι, το έχουμε ακούσει πολλές φορές τις οδηγίες και τις επίσημες οδηγίες. Μόνο που αυτά είναι φάρμακα που δίνονται στα νοσοκομεία, όπως λέει πολύ συχνά και πολύ έγκυρα ο κύριος Τσιόδρας εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Δεδομένου ότι είναι τοξικά και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο καθένα σπίτι του. Ναι, αλλά έχουν παρενέργειες, αλλά στις κλινικές τα δίνουν ήδη. Ναι, προτείνει λοιπόν το εξής. Προτείνει ένα υποχρεωτικό μαζικό τεστ για όλους, υποχρεωτικό, ώστε τα άτομα εκείνα τα οποία αποδεχθούν θετικά, αυτά τα άτομα να οδηγηθούν στους κατάλληλους τόπους. Και εκεί να γίνει η εφαρμογή χλωροκίνης, την οποία ο ίδιος εφαρμόζει στην κλινική του και κλινικά έχει αποδώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχει αποδώσει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι γιατρός, σας μεταφέρω ακριβώς αυτά τα οποία ακούω και διαβάζω στα debate. Ναι, ναι. Ναι. Επίσης ο Τραμπ, έχει σημασία αυτό το πράγμα, ο Τραμπ, ο οποίος ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι ενδιαφέρεται και για τις επόμενες πολιτικές εκλογές και ότι απειλείται μέσω του κορονοϊού, ακολουθεί το πρωτόκολλο Ραούλτ. Επισήμως πια. Ναι. Εδώ και 4 μέρες ακολουθεί το πρωτόκολλο Ραούλτ. Ο δε Μακρόν, ο οποίος καθυστερεί πάντα, αρχίζει, κάνει πια στροφή και ετοιμάζει και αυτός να ακολουθήσει το πρωτόκολλο Ραούλτ. Που σημαίνει ότι σε λίγο καιρό θα είναι τα τεστ υποχρεωτικά, όποιος επιστώνεται θετικός θα μπαίνει σε μια θεραπευτική πορεία, είτε σε κλινική είτε δεν ξέρω εγώ τι κτλ, όπου εκεί οι γιατροί θα του χορηγούν τα διάφορα, ας το πούμε, φάρμακα τα οποία προς το παρόν υπάρχουν, ή ένας συνδυασμός φαρμάκων, γιατί αυτά είναι φάρμακα για άλλες ασθένειες, τα οποία όμως έχουν μια ενδυνάμει παράπλευρη θεραπεία. Ναι. Αυτό που θέλω να πούμε περισσότερο είναι εικόνες από τη Γαλλία. Ναι. Ο κόσμος δεν βγαίνει πια έξω. Η αστυνομία είναι πολύ, πολύ σκληρή. Έχουμε όμως και εικόνες. Βγαίνουν για περπάτημα. Βγαίνουν, ναι.
αλλά πολύ λίγοι σε μεγάλη απόσταση και πάντοτε οι αστυνόμοι επεμβαίνουν, λέγοντας χαρτί το ένα το άλλο, πόση ώρα από εδώ και από εκεί. Έχουμε όμως και κρούσματα οργής. Ας πούμε, λίγο πριν φύγω, στο Μαρσέι, στο Μαρσέι, δηλαδή στην Λαϊκή Αγορά, η οποία όλο πάει και λιγοστεύει, και ελάχιστοι πηγαίνουν πια, ήταν δύο τύποι οι οποίοι όρμησαν και επετέθηκαν σε αστυνομικούς. Από την οργή τους, λέγοντας, μας πεθάνατε στη φτώχεια, δεν έχουμε χρήματα να φάμε, δεν υπάρχει καμία εγγύηση, οδηγούμαστε σε τρέλα. Δηλαδή έχουμε τέτοιες σκηνές, γι' αυτό και ο Ραούλτ και οι διάφοροι πολιτικοί λένε ότι προσοχή, εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα θα έχουμε καταστροφή, διότι προσέξτε. Κατάρρευση των οικονομιών στην Άπολη. Στην Άπολη είδα σήμερα ένα συγκλονιστικό βίντεο. Κατεβάζουν με καλάθι τρόφιμα, φαγητό για τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε. Από το παράθυρο, ξέρετε, όπως κάναμε παλιά στο Καμπιέλο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ακριβώς. Που κατεβάζαμε τα πράγματά μας στο σπίτι με το καλάθι. Αυτό το κάνουν τώρα στην Άπολη για τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε. Άλλες εικόνες θέλω να μας δώσετε από τη Γαλλία. Έτσι, άλλες εικόνες. Να ζωγραφίσετε ραδιοφωνικά λίγο. Έρημια σε όλους τους δημόσιους χώρους. Τεράστια έρημια. Εκεί που πήγαινε κάποιος στο Μέγαρο Μπομπιντού, στο οποίο έσφυζε από κόσμο, εκεί που πήγαινε στο Λούβρο, εκεί που πήγαινε σε όλα αυτά, έρημια. Τίποτα δεν κινείται. Έρημια. Νομίζω ότι τα καφέ, τα φοβερά της Γαλλίας. Τα όλα. Είναι καφέ φάντασμα. Κλειστά όλα υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια πόλη φάντασμα το Παρίσι. Ούτε την εποχή των Γερμανών. Που είχαν κυνηγήσει οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπήρχε τέτοια εικόνα. Οι δρόμοι, ο Σικουάνα που έβλεπες περπατούσαν άνθρωποι, τίποτα. Και αυτοί που περπατάνε τώρα είναι πολύ λιγότεροι, ελάχιστοι. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν επιβδίσει προφανώς, έχουν ανάγκη να κάνουν κάποιους βηματισμούς. Αλλά δεν το επιτρέπουν σε όλα τα μέρη. Ας πούμε στη Μασαλία. Το αναφέρω έτσι. Είναι παραλιακή η πόλη η Μασαλία. Ναι. Μπράβο. Κλείσαν την παραλία, τη μεγάλη. Ό,τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και το οποίο υποθέτω θα γίνει και στην Κέρκυρα κάποια στιγμή, γιατί έχουμε πάει όλοι στην παραλιακή να κάνουμε τις βόλτες μας. Παραλιακή δηλαδή ήταν πολύς ο κόσμος. Απαράδεκτα πολύς. Ναι, αλλά αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί δεν τηρούνται οι αποστάσεις και δεν τηρούνται οι υγειονομικές εγγυήσεις. Άρα λοιπόν για να καταλάβετε το Παρίσι... Στη Μασσαλία κλείσαν την παραλία, έτσι. Ναι. Δηλαδή κλείσαν συγκεκριμένες ώρες. Αλλά έχουν αφήσει τις ώρες που δεν μπορεί πια ο κόσμος να βγει. Ναι. Να πω στους ακροατές που μας ακούνε, εμείς 8 παρατέταρτο σήμερα το πρωί που ερχόμασταν, είδαμε περιπολικό στην παραλιακή της Γαρίτσας. Που σημαίνει ότι έχουν αρχίσει και εδώ οι αυστηρότεροι έλεγχοι. Ναι, άλλες εικόνες... Άλλη εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε στα ηλίσια πεδία, ναι, τον τεράστιο αυτό δρόμο. Ίσως από τον πιο μακρύ δρόμο που ξεκινάει από την ψήνα του Θριάμβου, ναι, και πάει μέχρι κάτω, μέχρι το κέντρο της πόλης, μέχρι τον Οβελίσκο. Λοιπόν, έρημια. Έρημια εκεί. Ούτε καφέ, ούτε τίποτα. Ακόμη έχει την εντύπωση ότι ακόμα και τα δέντρα έχουν μαραζώσει ή έχουν γύρει. Τα μουσεία όλα αυτά είναι κλειστά, έτσι, ο Λούβρος, όλα αυτά. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, όλα κλειστά. Και αυτό το οποίο τρομάζει τον κόσμο περισσότερο είναι ότι ακούγεται, και μάλιστα από σοβαρούς οικονομολόγους, ότι θα κάνει γύρω στις 50% μειώσεις ετοιμάζει η παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή αν έπαιρνες 10 φράγκα τώρα θα πάρεις 5, δεν τρεπόμαστε λίγο, είχε καταντήσει η ίδια υπόθεση. Αν έπαιρνες 10 φράγκα θα πάρεις 5. Να δούμε τι θα αγοράσουμε με τα 5. Ακριβώς αυτό. Γιατί φοβόμαστε όλοι πάρα πολύ, πάρα πολύ, μήπως ακριβήνουν τα τρόφιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης, αφού η παραγωγή οδεύει προς τα να βγει μειωμένη. Βέβαια, πάμε για πρόβλημα παραγωγής τροφίμων, παγκοσμίως. Λόγω κατανάλωσης. Γι' αυτό χθες στην Ελλάδα, ο δικός μας ο λοιμοξιολόγος είπε να τηρούνται οι φυσικές αποστάσεις, αλλά δεν θα πούμε στους γεωργούς να μην πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Σωστό.
απόλυτα σωστό. Ούτε στα εργαστήρια τα οποία παράγουν κάποια είδη τροφών να μην πάνε να παράγουν τροφή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Απλά θα έχουν τις αποστάσεις και την προστασία. Ένα άλλο του Παρισιού, το οποίο είναι γνωστό. Το Παρίσι, ακόμη και ο φωτισμός του, είναι πιο χαλαρός. Δεν είναι όπως παλιά. Αλήθεια? Υπάρχει φωτισμός, αλλά δεν είναι ο φωτισμός αυτός ο οποίος υπήρχε παλιά, σπουδευόμενος από τόσα άλλα στοιχεία. Καταλάβατε, είναι δηλαδή, νιώθουμε όλοι ένα υποχρεωτικό κλίμα σιωπής, ένα κλίμα θλίψης λίγο σε αυτό το θέμα. Ναι, περνάμε σε αυτή τη φάση. Τώρα, επειδή έχετε και κάποιες γνώσεις ψυχολογίας, εγώ θέλω να κουβεντιάσω μαζί σας το εξής. Στην αρχή έρχεται η θλίψη και μετά η οργή και μετά αρχίζουν οι εκρήξεις. Θα αρχίσουμε να παράμε ένας τον άλλον μέσα σπίτι. Έτσι πάει. Υπάρχουν κίνδυνοι ενδοοικογενειακής βίας. Ένα. Δεύτερον, κίνδυνοι ληστείων. Τρίτον, κίνδυνοι εξέγερσης στις φυλακές από διάφορους τυχοδιώκτες πρώτης γραμμής. Τρίτον, κίνδυνος μεταναστευτικής επέλασης. Όχι με την προσοχή, μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι εναντίον της μετανάστευσης, αλλά μιλάμε για επέλαση ανθρώπων οι οποίοι είναι πανέξυπνοι, έμποροι και οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους στοχούς μετανάστες και σοϊδών μπορούν να τους φέρουν μέσω θαλάσσης. Γιατί το προσωπικό δεν υπάρχει. Ένα άλλο το οποίο εννοείται υπάρχει. Εννοείται χαλαρώνει φύλαξη των συνόρων. Χαλαρώνει. Λογικό, λογικό. Εδώ υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ήδη στη Γαλλία. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Υπάρχει δηλαδή επίσης μια μορφή κοινωνικής εξέγερσης η οποία σιγοβράζει. Υπάρχει μια κοινωνική οργή η οποία περιμένει την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα που θα της δοθεί ευκαιρία. Θυμηθείτε τα λόγια μου εδώ, τα καταγραμμένα αυτά που λέω. Την πρώτη μέρα, την πρώτη στιγμή που θα της δοθεί η ευκαιρία να βγουν στους δρόμους, θα δείτε την αντίδραση του κόσμου, ειδικά στη Γαλλία. Η κοινωνική οργή είναι τεράστια, διότι αυτού του είδους η κρίση, αντί να ηρεμήσει τον κόσμο σε επίπεδο πολιτικών προβλημάτων, τον έκανε να υποψιάζεται, πέρα από τη δυστυχία του κορονοϊού, ότι αυτή τη στιγμή οι πολιτικές ή οι όποιες πολιτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν τον κορονοϊό μόνο και μόνο για να επιβάλλουν και να καθυστερήσουν διάφορα μέτρα υπέρ του κόσμου. Εγώ δεν σας λέω αυτό υποχρεωτικά σωστό. Σας λέω ποια είναι η αντίληψη την οποία εγώ είχα μέχρι πριν λίγες μέρες. Αλλά και την διαβάζω σε αρθρογραφία. Χτες πάλι, σε αρθρογραφία επίσημη, στις μεγάλες εφημερίδες, Le Monde, Elle Figaro, τονίστηκε αυτό το θέμα. Υπάρχει τεράστια οργή. Άρα λοιπόν είναι η ώρα όπου οι πολιτικοί θα δοκιμαστούν στο ποιο βαθμό είναι πολιτικά υπεύθυνοι και σε ποιο βαθμό δεν θα υπηρετήσουν τα μεγάλα κεφάλια και κεφάλαια και να κοιτάξουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Γιατί το πραγματικό κεφάλαιο είναι ο κόσμος, ο λαός. Αν εξοργιστεί ο λαός δεν θα μείνει τίποτα μπροστά του. Λοιπόν, καιρός τώρα να δούμε και θετικά τον κορονοϊό ως μία αφορμή να δούμε κοινωνικές ευαισθησίες και να βοηθήσουμε στις κοινωνικές ευαισθησίες και να βάλουμε μία κοινωνική τάξη εκ νέου στα πράγματα πολιτικά. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που έχουμε ήδη σίγουρο είναι ότι ακόμα και οι πιο νεοφιλελεύθερου τύπου λογικές οι οποίες μιλούσαν για κύμα ιδιωτικοποιήσεων, ανακαλύψανε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό στον τομέα της υγείας και ανακαλύψανε την αξία του δημοσίου συστήματος περίθαλψης. Σωστό. Πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστό και μάλιστα γίνεται λόγος για αυτό. Με ακούτε? Ναι, και με προσοχή. Ναι. Βεβαίως. Και γίνεται και πολύ λόγος για αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ένα συνδυασμό ανάμεσα σε δημόσιες πρακτικές και σε ιδιωτικές πρακτικές. Αρκεί οι δημόσιες πρακτικές να μην είναι οι κοινές τις πρακτικές. Γιατί οφείλω να πω το εξής. Ο
κορονοϊός θα μας φέρει σίγουρα το τέλος και το θάνατο τριών ιδεολογιών. Ο πρώτος θάνατος θα είναι η κινέζικη κομμουνιστική ιδεολογία. Δεν θα βγει αλόβητη η Κίνα. Η Κίνα θα περάσει ούκο λίγες συνέπειες από αυτό το πράγμα, διότι ο τρόπος διατροφής της είναι εξοργιστικός. Τι εννοείται? Εξοργιστικός, όταν τρώνε ζωντανά άγρια, φθηνά, τόνα, τάλο κτλ. Αυτό το πράγμα από το Δημόσιο Οργανισμό Υγείας, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει συλληπτευθεί και έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στους κινέζικους του πληθυσμού. Διαβάζουμε καθημερινά αντιδράσεις. Mm. Ότι θα πρέπει να αλλάξει σε κάποια θέματα διατροφικές, υγειονομικές ανάγκες, συνήθειες. Mm. Δεύτερον, αυτό το οποίο τελειώνει επίσης, σαν ιδεολογία, όπως την ξέραμε, είναι η παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση μέσα από τον... Τελειώνει, λέτε. Προσοχή, τελειώνει σαν ιδεολογία. Τι εννοώ? Αυτός ο λεγόμενος καταμερισμός εργασίας, ο διαχωρισμός εργασίας, όπου για λόγους οικονομικού συμφέροντος μεταφέρουμε, κάνουμε ένα είδος delocalization, δηλαδή παίρνουμε τα διάφορα προϊόντα και τα παράγουμε αλλού, μας έφτασε στο σημείο, τώρα που έχουμε ανάγκη πάρα πολλά προϊόντα για τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην μπορούμε να τα έχουμε, διότι είτε τα κατάσχει η Γερμανία, είτε τα πουλάει ακριβά η Κίνα, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με αποτέλεσμα να έχουμε σκηνές όπως στην Ιταλία, όπου κατεβάζουν τις ευρωπαϊκές σημαίες και υψώνουν τις ρώσικες ή τις κινέζικες. Άρα λοιπόν, η ιδέα της παγκοσμιοποίησης, όπως ξεκίνησε ως μια ιδεολογία της ελεύθερης μετακίνησης και της ελεύθερης ανταλλαγής, έχει υποστεί άμεσο πλήγμα, κέριο πλήγμα, δεν θα επανέλθει. Και το τρίτο τέλος, σαν ιδεολογία, είναι ο ευρωπαϊσμός. Δεν μπορεί να υπάρξει ο ευρωπαϊσμός με την έννοια αυτή την οποία είχαμε μέχρι τώρα. Με μια Γερμανία η οποία κατάσχει υγειονομικό υλικό. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη λογική της Ευρώπης, αυτή η λογική της Ευρώπης τελείωσε. Ό,τι και να κάνουν δεν θα επανέλθει. Δεν την θέλει ο κόσμος και αφού δεν την θέλει ο κόσμος πρέπει να περάσουμε από την ιδεολογία της Ευρώπης ως αυτοσκοπό στην ιδεολογία της Ευρώπης ως πραγματισμός. Πρέπει λοιπόν πάνω απ' όλα να γυρίσουμε κατά ανάγκη τώρα στην οικογένειά μας συσταγωγικά. Τι σημαίνει αυτό πολιτικά, οικονομικά όπως και υγειονομικά? Σημαίνει επιστρέφουμε σε περιοχές προστασίας. Έχουμε ανάγκη προστασίας. Αυτό που λέτε τώρα, και κλείνω με αυτό γιατί είναι 10 και 57, 11 η ώρα, ναι, πρέπει να συνδεθούμε με Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Ναι. Αυτό που λέτε τώρα, όπως το λέτε ακριβώς, μου θυμίζει την απάντηση που είχε δώσει ο αείμνηστος Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο σκηνοθέτης ο Έλληνας, όταν είχε ερωτηθεί για ποιο λόγο αναπτύσσονται τόσο μεγάλοι εθνικισμοί μετά την πτώση της Μεγάλης Σοβιετικής Ένωσης. Και είχε πει ότι ο άνθρωπος όταν απολέσει τη σιγουριά που του δίνει ένα μεγάλο σχήμα κρατικό, ξαναγυρίζει στη μήτρα του για να ξαναβρει τη σιγουριά. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Χρόνο. Καλημέρα. Καλημέρα.